Λοιπόν, ακούστε παιδιά, θα κάνουμε απλά unboxing ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ωραία. Επειδή είχα τραβήξει τον ήχο, ωραία, τα είχα στήσει όλα, τώρα πάτησα ένα λάθος κουμπί, έχασα τον ήχο και τώρα απλά θα σας τα πω με πολύ λίγα λόγια για να... Ναι, απλά θα κάνουμε unboxing ένα escape room και μετά βάλω τον εαυτό μου να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Ωραία, επιτραπέζιο είναι, πάμε στο βίντεο. Αυτό εδώ, από ό,τι βλέπετε, είναι το Operation Escape Room, το game. Ωραία, ωραία. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι οι εξής. Λοιπόν, τώρα λέει ο χαρακτήρας μου, δεν τα λέω να το ξέρετε. Απλά εγώ τα ηχογραφάω ξεχωριστά. Λοιπόν, αρχικά, το παιχνίδι έχει 4 πράγματα που είναι όλα αυτά εκεί μέσα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό που είναι ουσιαστικά εκεί πέρα. Πρέπει να μπει το κλειδί πριν τελειώσει ο χρόνος για να σώσει το φίλο σου για να φύγει το σκηνή. Το πέρα είναι ένα βιβλιαράκι που είναι οδηγίες που εγώ ποτέ δεν τις διάβασα. Και έχει άλλα 3 όμως πράγματα. Το ένα είναι αυτό που έχει κάτι κάγκελα γύρω γύρω και πρέπει να βγάλεις το κλειδί για να βγάλεις το πρώτο κλειδί. Έχει 2 κλειδιά συνολικά. Το ένα είναι μέσα σε άλλο ένα πράγμα που θα βγάλω στο τέλος. Επίσης έχει και quiz. Το quiz θα χρησιμεύσει το τελευταίο gadget που έτσι θα βρούμε το τελευταίο κλειδί για να βγάλουμε το φίλο μας. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι, χωρίζεται σε 3 quiz. Το δύσκολο, το εύκολο και το μεσαίο. Λοιπόν, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να βγάλεις το φίλο σου πριν τελειώσει ο χρόνος, γιατί λέγεται escape room, bla bla bla. Το παιχνίδι εμπιστοσύνης, δηλαδή έχεις ένα φίλο και άλλον έναν. Εμπιστεύεσαι σε αυτόν. Υπάρχουν 6 άτομα. Μπορείς να παίξεις από το 1 έως τα 6 άτομα. Το game αυτό το πήρα από το My Toys. Θα το έχω το link κάτω στην περιγραφή. Να το πάρετε, 19 ευρώ έκανε ουσιαστικά. Και εμένα που μένω Κρήτη ήρθε σε 4 μέρες. Άρα δεν ξέρω, βγάλετε δικά σας σχόλια, δεν έχω ιδέα. Ναι, λοιπόν, μιας που σας τα εξήγησα όλα. Εδώ πέρα δεν είχα ιδέα καν ότι υπήρχαν μπαταρίες. Αλλά τέλος πάντων, γάμισε εδώ λοιπόν. Πάμε στο gameplay. Επειδή το άλλο δωμάτιο δεν μας χώρε για να το κάνουμε αυτά, θα το κάνουμε στο σαλόνι. Και ναι, ας αρχίσουμε. Ναι. Ωραία. Έχω 7 λεπτά από τώρα ακριβώς. Λοιπόν, γυρνάμε το βελάκι και μας έτυχε η δεύτερη πλευρά. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, πρέπει να τα ξεχωρίσω λίγο. Ωραία. Αυτό εδώ πρέπει να το φέρω κοντά μου. My toys. Ορίστε. Λοιπόν, καλό. Λοιπόν. Πρέπει να τα ξεχωρίσω λίγο, ωραία. Αυτό εδώ πρέπει να το φέρω κοντά μου. Κάπως έτσι. Αυτό εδώ λίγο να το κουνήσω. Κάπως έτσι. Μετά με αυτό. Γιατί δεν θα προλάβω, ξεχωρίσω πάρα πολύ ώρα. Μόνο σε αυτό εδώ. Παιδιά είναι δύσκολο, δεν βλέπετε έτσι. Πάρτε το παιχνίδι. 20 ευρώ έκανε το μάτι. Λοιπόν τώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το πάω πάνω, τι χάσω, από πού μπορώ να το περάσω. Σίγουρα δεν περνάει και από εδώ. Φίλε, χάσουμε τώρα, επειδή δεν μπορώ να το κάνω. Είναι δύσκολο. Μόνο το πρώτο έφυγε το πιο εύκολο, χάσω. Λοιπόν, μόνο το εδώ. Λοιπόν, θέλω πόσο πιο αυτό δεν είναι. Λοιπόν. Ρε, είναι δύσκολο, ξεκόλα! 3 λεπτά. Πώς ανοίγει τόση ώρα. 4 λεπτά. Αχ, χάσα από 2. 4 λεπτά, τι λες ρε. Έχεις χάσει. Λοιπόν, από άλλη μεριά τώρα, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα σας κάνω τώρα ένα μικρό spoil. Λοιπόν, στο τέλος έχασα, έμεινα από χρόνο, ήταν πολύ δύσκολα. Πάμε στο round 2, φύγαμε. Έχω 7 λεπτά να τον ελευθερώσω για να δούμε το καταφέρουμε. Πάμε. Λοιπόν, μας έτυχε το τρίτο σκάτα. Α, ωραία, φαίνεται εύκολο λοιπόν. Αυτό εδώ. Λοιπόν, να το μετακινήσουμε αυτό. Το πατιό εδώ, ωραία. Μετά να πάρω από εδώ πέρα αυτό. Λοιπόν. Και τώρα πρέπει να το πατήσω. Έλα, 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 έλα. Το πέρασα, περάσω. Το
φαίνεται εύκολο. Τώρα το βάζουμε εδώ. Λοιπόν, που είναι το χείρ, να το εκεί πέρα. Το γυρνάμε. Και τώρα κάνουμε quiz. Λοιπόν. Ω, άλλο, πας. Θέλουμε ένα εύκολο, ωραία. Νομίζω η διαφορά, λοιπόν. Μιχάλη, πόσο ώρα μου είναι. Κάτσε εγώ τώρα. Μου μείνει 8 λεπτά, λέω. Α, 3 λεπτά. Ή, 0, 1, 0. Τότε η διαφορά. Μιχάλη, εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις. Νομίζω το D είναι. Είδα το D, κάτσε γιατί το λέω σε αυτά. Δεν είδα το D. Άλλο, γρήγορα. Παίρνουμε ένα πράσινο τώρα. Λοιπόν. Τι είναι αυτό τώρα. Μα κάτι είναι αυτά. Είναι δύσκολα όλα. Α, εντάξει, αυτό είναι εύκολο λοιπόν. Η διαφορά εντάξει το A είναι ήδη το βρήκα. 0, 0. Παιδιά είναι δύσκολο το. Μόνο δευτερόλεπτα σου είναι μεγάλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 5, 4, έχασα, δεν το πιστεύω. Πάμε για προσπάθεια 2. Μιχάλη, θα σα σώσω κάποια στιγμή. 14 λεπτά έχω να τον αριστερώσω. Προσπάθεια 2, πάμε. Λοιπόν. Α, ναι, κάτσε, ξέχασα. Να το βάλω αυτό μέσα τώρα. Λοιπόν, γυρνάμε τροχό. Και μας βγήκε το 1. Το πιο εύκολο είναι το 1, το πιο easy. Και θα χάσει. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Λοιπόν, έλα προχώρα να μην θυμάσαι. Έλα, πιάστο. Πιάστο. Ωραία. Έλα! Για λίγο. Δεν το πέρασε. Παιδιά, είναι δύσκολο να το βαράσει. Θα έχει φάση. Γιατί δεν το φτάνω. 12 λεπτά. Πώς περνάει τόσο γρήγορα, φίλε, η ώρα, τι φάση. Μόνο πλακία. Εσύ, γιατί με ζωρίζεις αυτό. Ωραία, εδώ. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είχε μόνο άτυπο. Το έβγαλα, ορίστε. Ωραία, τώρα το βάζουμε εδώ. Πρέπει να βρω την τρύπα, ορίστε. Ωραία, και τώρα λύνουμε, λοιπόν. Λοιπόν, 0, 0, 5. Και η διαφορά από ό,τι βλέπετε είναι το A. Άρα περιγυρνάμε στο A. 10 λεπτά. Ωραία, βγήκε ένα. Άλλα δύο τώρα πρέπει να λύσω και παίρνω το κλειδί και το ξέρω. Αυτό δεν μπορώ, πας. Αυτό λοιπόν 5 συν. Α, δεν το ξέρουμε. Δε. Λοιπόν, 0, 0, 1. Και λοιπόν, 5 συν 1 μας κάνει 6, άρα είναι το C. Δεν το πιστεύω ότι όντως έχει. 8 λεπτά. Πώς το έκανα λάθος, τι φας, περίμενε. 5, α, 4. Έβγαινε 5, δεν πιστεύω ότι το έκανα λάθος, όχι. Λοιπόν, πας και αυτό. Άλλο τώρα, γρήγορα, λοιπόν. Ω, μαλάκα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Παιδιά, αγχώθηκα τώρα, λοιπόν. Δεν πρέπει να μας τελειώσουν τα εύκολα, λοιπόν. Τι είναι αυτό. 7 λεπτά. Δεν έπρεπε να φύγει να ανοίξει αυτό το φας. Κάτσε. Καλά, υγεία. Περίμενα 4 μέρες μέχρι να έρθει. Το παράγγειλα από το MyTalk περιγραφή.
Το site είναι θα είναι στην περιγραφή. Bye!